Σε διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων εν ώψη τη δεντροφύτευση στην οδό Μαντζαροπούλου, δίπλα στην πλατεία Κοκκινοποιητών, προχώρησαν το πρωί τη Πέμπτη οι υπηρεσίε τη Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων. Ειδικότερα, στον κοινόχρηστο χώρο, ακριβώ μπροστά από το πρώην πολυκλαδικό Λύκειο, στην οδό Μαντζαροπούλου, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση και θα ακολουθήσει το προσεχέ διάστημα δεντροφύτευση από τι υπηρεσίε τη Αντιδημαρχία Περιβάλλοντο και Πρασίνου. Σε ό,τι αφορά τον κοινόχρηστο χώρο, μεταξύ τη τάση του κτέλ και τη εισόδου του πρώην πολυκλαδικού λυκείου, στη συμβολή των οδών Μαντζαροπούλου και Τερζοπούλου, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου, ενώ τοποθετήθηκε σύστημα υπόγειου ποτισμού που θα συντηρεί τον καζόν του χώρου. Αλλάζει καθημερινά όσο εξελίσσονται οι εργασίε ανάπλαση η εικόνα τη περιοχή των αστικών, καθώ εκτελούνται έργα σε σημεία που μέχρι πρώτη υπήρχαν σπασμένα πεζοδρόμια. Πλακάκια. Κράσπεδα κατασκευασμένα σε περασμένε δεκαετίε, σε ορισμένε περιπτώσει και από τη δεκαετία του 50, χωρί πράσινο. Παράλληλα, υπάρχει η πρόβλεψη για του πεζού, με άνετα πεζοδρόμια, πλάτο πλέον του ενό μέτρου και 60 εκατοστών, από τα 80 εκατοστά, έω το πολύ ένα μέτρο και 10 εκατοστά που ήταν μέχρι πρότινο, καθώ επίση για του ιδιοκτήτε γοταχή και του μονίμου κατοίκου τη περιοχή. Είναι ένα έργο που θα δώσει άλλη πνοή στην πόλη και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωή των δημοτών. Επισήμανε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχο Κατερίνης, κ. Σαβασιονίδης, σημειώνοντας πως με την ολοκλήρωσή του θα αναδειχθεί η πόλη και θα αλλάξει αισθητά η εικόνα της. Το πρωί τη Πέμπτη, οι εργασίε ανάπλαση συνεχίστηκαν και στην οδό Ζαΐμι αλλά και στην οδό Τραπεζούντο. Ειδικότερα στην οδό Τραπεζούντο και μέχρι το ύψο τη οδού Αναπαύσεω, οι εργασίε επικεντρώνονται σε καθαιρέσει των παλαιών πεζοδρομίων και στην τοποθέτηση νέων κρασπέδων. Στην οδό Ζαΐμι, αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή των επιχωμάτων κάτω από τα πεζοδρόμια, ακολουθεί άμεσα η επίστρωση με έχρωμου κυβόληθου που περιέχουν ψυχρά υλικά. Επιπλέον στη μέση του δρόμου και σε όλο το μήκο τοποθετήθηκε σχάρα για τα όμβρια ύδατα, κάτω από τα οποία θα κουμπώνουν και τα λούκια των πολυκατοικιών. Όπω είναι γνωστό, η ανάπλαξη των αστικών θα γίνει με έμφαση στο πράσινο, με πολλά δέντρα και με τη χρήση υλικών φιλικών προ το περιβάλλον. Πρόκειται για βιοκλιματικό σχεδιασμό που ξεκινά από την οδό Δημητρίου Νίκα μέχρι την Αγία Εκατερίνη και την οδό Σβορώνου. Η χρηματοδότηση του έργου ύψου 5 εκατομμυρίων ευρώ είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη 2007-2013 ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το έργο είναι 100% χρηματοδοτούμενο και οι Δημότε Κατερίνης δεν θα επιβαρυνθούν ούτε ένα ευρώ. Οι περιοχέ που γίνονται οι παρεμβάσει είναι στα αστικά και στο κέντρο τη πόλη σε συνολικά 32 οδού.